μέλους εθελοντών κατά του καρκίνου αγκαλιάζω μας έχει συνηθίσει σε αυτού του τύπου τις εκδηλώσεις. Σε χρόνια τώρα ο ρόλος μας είναι να ενημερώνουμε το κοινό και να ασχολούμαστε κυρίως με αυτό που ονομάζεται πρόληψη, κυρίως σε ό,τι αφορά τον καρκίνο, αλλά και όχι μόνο, και με άλλα νοσήματα. Αυτή είναι μια ιδιαίτερη ομιλία, ένα θέμα ταμπού και για τους γιατρούς και για τους ασθενείς. Πολλοί το θεωρούν απλησίαστο και είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που ο κύριος Ανιδά θα μας το αναλύσει και θα μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε λίγο την εικόνα του τι σημαίνει η ανακοίνωση κακών ειδήσεων σε μια οποιαδήποτε ασθένεια και κυρίως βέβαια όσον αφορά τον καρκίνο. Δεν αφορά μόνο τον καρκίνο. Όχι, δεν αφορά μόνο τον καρκίνο, αλλά ως παθολόγος, ογκολόγος μπορώ να πω ότι αυτό είναι ένα κομμάτι που δυσκολεύει πάρα πολύ και τον γιατρό αλλά και τον ασθενή στην ανακοίνωση της πρώτης είδησης μιας κακοήθειας. Κύριε Σανιδά, ανακοίνωση και συζήτηση της δυσάρεσης διάγνωσης, μια κρίσιμη στιγμή μεταξύ της ασθενούς και του ιατρού. Μάλιστα. Αυτό είναι το θέμα της αυριανής σας ομιλίας. Δεν σας κρύβω ότι έχω πάρα πολύ μεγάλο άγχος για αυτή την ομιλία, διότι αυτή η ομιλία το ένασμα ήταν κάποιες δικές μου προσωπικές ανησυχίες και δυσκολίες που είχα στις στιγμές που ανακοίνωνα στις ασθενείς ή στους ασθενείς ότι υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Το έχω μοιραστεί από ό,τι θυμάμαι στην καριέρα μου με πάρα πολύ λίγους συναδέλφους έχουμε συζητήσει. Να τονίσω ότι ως φοιτητές δεν υπάρχει κανένα μάθημα το οποίο μας προετοιμάζει για αυτό το καθήκον, για αυτή τη δεξιότητα, γιατί η ανακοίνωση των δυσάρεστων νέων, των κακών νέων, είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στη ζωή του κάθε γιατρού με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Ούτε το θυμάμαι κάποιος από τους παλιότερους, όταν ήμουν ειδικευόμενος, να με πάρει και να μου πει πάμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Θα πούμε. Είναι ένα κενό στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κενό, το οποίο εξαρτάται, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ και από την διάθεση και από το χαρακτήρα του κάθε γιατρού. Η προσωπικότητα του γιατρού παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Διότι παρά το γεγονός ότι ο κόσμος νομίζει ότι οι γιατροί λένε αυτό, λένε εκείνο, λένε τ' άλλο, οι γιατροί είμαστε κι εμείς άνθρωποι. Και δεν μας είναι ποτέ εύκολο να πηγαίνουμε να λέμε τέτοια πράγματα σε κάποιο συνάνθρωπό μας. Κύριε Σανιδά, εσείς προσωπικά πώς διαχειρίζεστε την συγκεκριμένη κατάσταση, προετοιμάζεστε πριν και αν ναι, με τι τρόπο? Μπράβο. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που ένας γιατρός όταν πάει να πάει στη συνέντευξη για να ανακοινώσει κάποιον, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνει είναι να εξετάσει πάρα πολύ καλά το φάκελο του ασθενούς, να ξέρει τις λεπτομέρειες. Και το λέω αυτό διότι κάποιοι προτείνουν ότι πιθανότατα ο γιατρός ο οποίος εμπλέκεται με τον ασθενή ψυχολογικά να μην είναι έτοιμος και να μην μπορεί να του ανακοινώσει του ασθενού στον ασθενή τα κακά νέα. Τι λάθος μπορεί να γίνει? Τα λάθη μπορεί να γίνουν είναι να αρχίσει ο γιατρός να μιλάει πάρα πολύ γρήγορα και ιατρικά. Να αρχίσει να χρησιμοποιεί ιατρική ορολογία την οποία ο ασθενής τον κοιτάει με ανοιχτό το στόμα και συγχρόνως ο ασθενής ντρέπεται να πει ότι δεν καταλαβαίνει. Έχω αρκετές περιπτώσεις που κι εγώ έχω υποπέσει σε αυτό το λάθος. Και μετά οι συγγενείς μου είπαν ότι βγήκε ο ασθενής έξω και λέει τι κατάλαβες, λέει δεν κατάλαβα τίποτα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τους ξαναφωνάζω και προσπαθώ να διορθώσω την κατάσταση. Ωρεοποιούμε κάπως την κατάσταση, κύριε Σανιδά. Ωρεοποιούμε κάπως την κατάσταση. Δηλαδή, ένας γιατρός πιθανότατα να ωρεοποιήσει το περιστατικό. Ακριβώς. Ένας γιατρός ο οποίος έχει δυσκολίες στην ανακοίνωση των κακών νέων, αμυντικά ωρεοποιεί την κατάσταση, δίνοντας λανθασμένες πληροφορίες, λίγες πληροφορίες στον ασθενή του, γιατί ο ίδιος δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτό το γεγονός. Δηλαδή, ένας γιατρός ο οποίος πηγαίνει σε μια τέτοια συνάντηση είναι και ο ίδιος αγχωμένος. Κύριε Σανιδά, το πιο δύσκολο περιστατικό που διαχειριστήκατε ποιο ήταν? Αφού μου το κάνετε αυτό, είναι πάρα πολλά τα περιστατικά. Ένα, δεν ξεκολουθεί. Πάρα πολλά, όχι. Είναι πάρα πολλά διαφορετικά και όπως καταλαβαίνετε, τα δυσάρεστα νέα, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν αφορούν μόνο τις ογκολογικές παθήσεις. Δυσάρεστο νέο, το οποίο είναι για μένα δυσάρεστο, για σας μπορεί να μην είναι. Μπορεί να μην είναι για την κυρία Μηλάκη. Εξαρτάται λοιπόν η διαφορά και η άποψη και η αντίληψη που έχει κάθε ένας από εμάς για την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι αυτή, αλλά αλλιώς την αντιλαμβάνομαι εγώ, αλλιώς εσείς, αλλιώς η κυρία Μηλάκη. Έτσι λοιπόν εγώ ως γιατρός ο οποίος πρόκειται να ενημερώσω έναν ασθενή, θα πρέπει να προσπαθήσω να καταλάβω ποια είναι η επαφή του με την πραγματικότητα, τι ξέρει. Ακριβώς. Και αυτό που πρόκειται να του το πω, πρέπει να το πω σιγά σιγά. Κυρία Μηλάκη, πάμε στην κυρία Μηλάκη. Ολοκληρώστε. Με πήρε ο Ολοκληρώστε. Okay. Είναι χαρά μου να σας ακούω. Πάρα πολύ. Κυρία Μηλάκη, πόσο σημαντικός είναι ο παράγοντας της ψυχολογίας και βέβαια αυτός ο παράγοντας είναι ικανός να επιβαρύνει και μία κατάσταση. Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικός. Έχει να κάνει τόσο με την ανακοίνωση της διάγνωσης που λέγαμε και πριν, αλλά και με την έκβαση της νόσου. Κάθε ασθενής είναι μία μοναδική προσωπικότητα. Ο γιατρός του θα πρέπει να μπορεί να αντιληφθεί με ποιον άνθρωπο έχει να κάνει και πώς πρέπει να τον προσεγγίσει. Θα πρέπει να αφιερώσει χρόνο, γιατί το βασικό πρόβλημα στους γιατρούς είναι ο χρόνος, η διαχείριση του χρόνου τους. Πολλές φορές στα νοσοκομεία δεν υπάρχει ο χρόνος να ασχοληθούμε όσο θα πρέπει με τον συνάνθρωπό μας, με τον ασθενή μας. Επομένως, αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα. Η ψυχολογία του ασθενούς ξεκινάει από την πρώτη συνάντηση με τον γιατρό του. Αν η χημεία είναι καλή και δέσει η χημεία μεταξύ τους, η έκβαση της νόσου του θα είναι πολύ καλύτερη. Αν η χημεία δεν δέσει, τι γίνεται? Αν η χημεία δεν δέσει, τότε αποτελεί ένα πρόβλημα. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε να το πετύχουμε. Υπάρχουν τρόποι και αρκεί να καταλάβει κανείς την ψυχοσύνθεση αυτού του ανθρώπου. Να μπορέσει να διαχειριστεί την προσωπικότητά του εξατομικευμένα. Δεν είναι όλα ίδια για όλους τους ασθενείς. Κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του αντιλήψεις, τη δική του στάση ζωής και αυτό καθορίζει και τον τρόπο με τον οποίο θα την αντιμετωπίσει. Όλα εξαρτώνται από τον γιατρό και πώς αυτός αντιλαμβάνεται την κατάσταση, νομίζω. Αυτό είπαμε και με τον κύριο Σανιδά πριν από λίγο. Σωστά. Να έχει την οξυδέρκεια για να μπορέσει να αντιληφθεί με ποιον άνθρωπο και την ψυχραιμία. Να κάνει. Βεβαίως, και την ψυχραιμία. Και πια είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώνουμε τις κακές ειδήσεις, εννοείται όσο κακές και αν είναι, και θα πρέπει και ο ασθενής έως ένα βαθμό να συμμετέχει και στη θεραπευτική μας απόφαση πολλές φορές. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να του εξηγήσουμε αναλυτικά το πρόβλημα υγείας του, τις επιλογές που έχει και μαζί να συναποφασίσουμε για το τι θα κάνουμε από εκεί και πέρα. Όλο αυτό, ναι, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο στη διαχείρισή του και είναι μια συνεχιζόμενη εκπαίδευση και από την πλευρά του γιατρού και από την πλευρά του ασθενούς. Ακραίες αντιδράσεις έχουν υπάρξει? Βεβαίως έχουν υπάρξει και ακραίες αντιδράσεις. Το 90% των ασθενών στην πρώτη ανακοίνωση μιας κακής είδησης φυσικά θα θυμώσει πάρα πολύ, θα φοβηθεί και μπορεί να θέλει να τα παρατήσει όλα και να μην κάνει τίποτα από εκεί και πέρα. Είναι η πλειοψηφία των ασθενών αυτή. Όμως εμείς θα πρέπει να επιμείνουμε, να εξηγήσουμε το πρόβλημα και να αναλύσουμε, να του δώσουμε να καταλάβει και τις λύσεις. Όταν εξηγήσουμε ότι υπάρχει λύση στο πρόβλημα, όλοι οι ασθενείς μας είναι διαθέσιμοι για να κάνουν τη θεραπεία του σωστά. Κύριε Σανιδά, πόσες φορές? Μου επιτρέπετε δύο σχόλια. Εννοείται. Πρώτον, αυτό που είπε η κυρία Μηλάκη με την έλλειψη του χρόνου είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Γι' αυτό στη βιβλιογραφία αναφέρονται διάφορα, υπάρχουν δημοσιεύσεις όπου πλέον γίνονται μελέτες για την, αν το διάβασα και μου έκανε τεράστια έκπληξη, να γίνεται η ανακοίνωση των κακών νέων τηλεφωνικά. Και φαίνεται ότι όχι στη χώρα μας, σε χώρες όπως καταλαβαίνετε στην Αμερική, το 60%, σε κάποιες μελέτες που γίνανε, το 60% των ασθενών η ανακοίνωση έγινε τηλεφωνικά. Μπορείτε να φανταστείτε τη σκηνή όπου ο γιατρός σηκώνει το τηλέφωνο και στο 30% των περιπτώσεων ο ασθενής όταν δέχτηκε το τηλέφωνο ήταν μόνος στο σπίτι ή όπου ήταν. Δεν είχε κάποιον. Σηκώνει λοιπόν, χτυπάει το τηλέφωνο, σου λέει ο γιατρός ότι σου λέει και σου λέει «ΟΚ, εντάξει, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, σου έχω οργανώσει αυτές τις εξετάσεις» και κλείνει το τηλέφωνο. Δεν θα ήθελα καθόλου να ήμουν στη θέση ενός τέτοιου ασθενούς. Παρ' όλα αυτά φαίνεται αυτό να είναι μια τάση η οποία ακριβώς λόγω της έλλειψης του χρόνου, λόγω του λίγου προσωπικού το οποίο υπάρχει, είναι μια τάση αυξανόμενη, δεν φαίνεται να ελαττώνεται. Η κυρία Μηλάκη έχει πει πάρα πολλές φορές ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Φαντάζομαι, συμφωνείτε κύριε Σανιδά. Εξαρτάται για ποια πρόληψη μιλάμε. Υπάρχουν πολλών ειδών προλήψεις. Σωστά. Όπως υπάρχει και μια, αν θέλετε, παρανόηση σε ό,τι αφορά για τη λέξη της πρόληψης. Υπάρχει η πρόληψη αυτή η οποία εμποδίζει, αν θέλετε, την εμφάνιση μιας νεοπλασίας ή μιας πάθησης. Κάποιος ο οποίος καπνίζει, αν σταματήσει το κάπνισμα, αυτό είναι μια πρόληψη. Αυτό το πράγμα θα εμποδίσει πιθανότατα την εμφάνιση μιας νεοπλασίας. Εν τούτης, αυτό έχει τελείως διαφορετικό από την πρόληψη που κάνει, παραδείγματος χάρη, μια μαστογραφία. Σωστά. Οι γυναίκες λανθασμένα έχουν την εντύπωση ότι η μαστογραφία, η πρόληψη που κάνει, η μαστογραφία θα εμποδίσει την εμφάνιση της νεοπλασίας. Αυτό είναι λίγο λανθασμένο. Απλά θα την προλάβει στο αρχικό της στάδιο. Η μαστογραφία θα βρει μια νεοπλασία που ήδη υπάρχει, δεν θα την εμποδίσει την εμφάνισή της, ναι, αλλά θα την βρει όσο το δυνατόν σωστά μικρότερη. Κυρία άρα, Μηλάκη. Πιο πολύ... Η μεν πρώτη πρόληψη που σας είπα είναι η πρωτογενής και η δεύτερη είναι η δευτερογενής. Και καλό είναι αυτό το πράγμα να το ξεχωρίζουμε στους ασθενείς. Βέβαια. Διότι εγώ όταν έρχεται μια ασθενής μου η οποία καπνίζει 2 πακέτα τσιγάρα και φοβάται επειδή βρέθηκε κάτι στη μαστογραφία της, εκεί καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε σε μια συζήτηση φιλοσοφική. Κυρία Μηλάκη. Για μένα, πέρα από την πρόληψη, είναι αυτό που στεκόμαστε είναι στην έγκαιρη διάγνωση. Πρόληψη είναι ένα κομμάτι, έγκαιρη διάγνωση είναι κάτι άλλο, όπως πολύ σωστά το έθεσε ο κύριος Ανιδάς. Τώρα από εκεί και πέρα η πρόληψη είναι στάση ζωής και είναι θέμα παιδείας. Πρέπει λοιπόν να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας και τους εαυτούς μας για να διαχειρίζονται την καθημερινότητά τους και να έχουν μια στάση ζωής τέτοια ώστε να μειώσουν την πιθανότητα να νοσήσουν από οποιοδήποτε νόσημα και όχι μόνο από τον καρκίνο. Και αυτό είναι το θέμα ουσίας, ειδικά σήμερα που είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου. Και πρέπει να τονίσουμε ότι εννοείται ότι κάθε ένας από εμάς με τη στάση της ζωής του και με τις καθημερινές του συνήθειες μπορεί να φροντίσει, να αποτρέψει την εμφάνιση μιας οποιασδήποτε ασθένειας. Λοιπόν, κύριε Σανιδά, να κλείσουμε λίγο, να απευθύνουμε ένα κάλεσμα για την αυριανή, έτσι... Το κάλεσμα είναι... Εκδήλωση, ομιλία. Η εκδήλωση αύριο, η ιδιαιτερότητά της είναι ότι το μάθημα, μάλλον αυτά που πρόκειται να πω, κυρίως θα έπρεπε να απευθύνονται σε γιατρούς, λόγω της έλλειψης της εκπαίδευσης που σας είπα ότι υπάρχει. Αύριο, λοιπόν, εγώ περιμένω να μάθω από τις γυναίκες, από αυτούς οι οποίοι θα... παραστούν στην εκδήλωση αυτή, να μάθω από τις εμπειρίες τους, να μάθω εάν κάποιοι από αυτούς τους έχει ανακοινωθεί κάτι, να μου πει πώς αισθάνθηκαν, οπότε να προσπαθήσω να κερδίσω κάτι από αυτή την όλη διαδικασία. Μάλιστα, ξεκινήσαμε με την κυρία Μηλάκη, να ολοκληρώσουμε και με την κυρία Μηλάκη. Κύριε Σανιδά. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους αύριο στο Μέγαρο Ντορέ στις 6:30 για αυτήν την ομιλία για την ανακοίνωση κακών ειδήσεων για τους ασθενείς μας και ευχόμαστε όλοι να είστε δίπλα μας. Το έχουμε ανάγκη να υπάρχουν τέτοιες δράσεις που μας ευαισθητοποιούν και μας κινητοποιούν για να έχουμε μια καλύτερη πρόσβαση στο τομέα της υγείας. Θα είμαστε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Όλοι δίπλα σας. Όχι μόνο ασθενείς και πολίτες, και εμείς οι δημοσιογράφοι είναι χρέος μας να είμαστε δίπλα σας και να προβάλλουμε αυτές τις δράσεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είπαμε, όσο υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε τον συνάνθρωπο, τα πάντα είναι απλά. Και ο καρκίνος είναι απλά μια ασθένεια. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.